Ραδιοφωνική Αυτοψία Μία ραδιοφωνική αναφορά στα θέματα που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία σε 15 λεπτά. Έρευνα και Αυτοψία με τον ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και άρχοντα ακτουάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γεώργιο Μπουγιούκα. Τι ακροατές χαίρετε. Η ραδιοφωνική αυτοψία και πάλι κοντά σας σήμερα. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο μάλιστα αποτέλεσε και θέμα ομιλίας μου στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως το οποίο αναφέρεται εις την Αγιότητα ως φραγμό για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και ηθικής κατάπτωσης που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία μας. Είναι ένα επίκαιρο θέμα με πολύπτυχες διαστάσεις που αγγίζει σήμερα όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Το όλο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην κρατούσα κατά τελευταία χρόνια κοινωνική κατάπτωση, το χαμηλό ηθικό, πνευματικό ή κοινωνικό επίπεδο, την απώλεια της ηθικής, της πνευματικής ή κοινωνικής αξίας, με μια λέξη αναφέρεται στην παρακμή, δείγμα της οποίας είναι η αύξηση της εγκληματικότητα. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην αγιότητα, στον εξαγιασμό, δηλαδή στην δυνατότητα της προσέγγισης του ανθρώπου προς τον Θεό, ως τον μοναδικό δρόμο για να ανακόψουμε τον κοινωνικό κατήφορο και να μπορέσουμε ακόμα να προκαλέσουμε και μια δυναμική αναστροφή αυτής της κοινωνικής κατάπτωσης, η οποία επικρατεί σήμερα αλλά και τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Η Αγιότητα ως φραγμός για την αντιμετώπιση της σημερινή ε, κοινωνικής και ηθικής κατάπτωσης». Αγαπητοί μου ακρατές, αν κοιτάξουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα χωρίς ψεύτικες παρηγοριές θα διαπιστώσουμε ότι αυτή αντιμετωπίζει πρωτόγνωρα προβλήματα, πιεστικές προκλήσεις και τραγικά διλήμματα. Η ειρήνη, το περιβάλλον αλλά ακόμη και η ίδια επιβίωση του ανθρώπινου γένους δεν έφτασαν ποτέ τόσο κοντά στην ολοκληρωτική κατάρρευση. Σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται, βασανίζεται από τον εγωισμό, την αδικία, τη μισαλοδοξία, την απληστία. Και όλα αυτά βέβαια αγγίζουν και την πατρίδα μας. Αν παρακολουθείτε καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως την τηλεόραση, θα διαπιστώσετε στα δελτία ειδήσεων δυσάρεστα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην ταλαιπωρημένη από την οικονομική κρίση πατρίδα μας. Όμως η σημερινή Ελλάδα εκτός από την οικονομική κρίση βιώνει και μια άλλη κρίση, μια βαθιά ηθική κρίση σε όλα τα κοινωνικά της επίπεδα. Η παρανομία, η κλοπή, η εγκληματικότητα, οι ληστείες, οι καταστροφές ξένων περιουσιών, οι βιασμοί, τα διαζύγια στα νέα παιδιά, οι εξαφανίσεις μικρών παιδιών και πολλά άλλα δυσάρεστα γεγονότα είναι αυτά που κυριαρχούν κάθε μέρα στη ζωή μας και μας προσφέρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως καθημερινή τροφή ασχώντα μεγάλη επίδραση στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, διαπιστώνουμε και κάτι άλλο ακόμα εξίσου οδυνηρό με τα προηγούμενα. Βλέπουμε την πολιτική και πραγματική ηγεσία του τόπου μας να επισημαίνει όλα αυτά τα δυσάρεστα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα να αδυνατεί να βρει και να εφαρμόσει μια σωστή, μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση τους. Και σας ερωτώ, αδυνατεί γιατί? Γιατί η ίδια η ηγεσία κατά καιρούς συνέβαλε σε άλλο τ' άλλο βαθμό στη δημιουργία αυτού του προβλήματος, αυτή της κρίσης, γιατί η ίδια δυστυχώς υπήρξε ο φορέας αυτού του προβλήματος, ενός προβλήματος το οποίο έβλαψε, στιγμάτισε, κυριολεκτικά τραυμάτισε και δυστυχώς συνεχίζει να τραυματίζει την κοινωνία μας. Πολλοί συνάνθρωποι μας σε συναντήσεις μας με ρωτούν γιατί άραγε κύριε καθηγητά έφτασε η κοινωνία μας σήμερα σε αυτό το σημείο της ηθικής κατάπτωσης. Γιατί απουσιάζει η χαρά από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί απουσιάζει η δημιουργικότητα. Άλλοι πάλι πιο εκδηλωτικοί με ρωτούν γιατί βλέπουμε μία μανία καταστροφής δημοσίων κτηρίων και αγαλμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί παρατηρείται αυτή η καταστροφική παραβατικότητα στους χώρους των πανεπιστημίων. Γιατί όλα αυτά φαίνεται σαν να μισούμε την πατρίδα μας. Οι κοινωνιολόγοι, ξέρετε είναι οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη της κοινωνίας και των θεσμών της και γενικότερα με την συμπεριφορά των ατόμων. Αυτοί λοιπόν οι επιστήμονες οι κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι στη σημερινή κοινωνική κατάπτωση συνέβαλαν αρκετοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση έχουν. Το πρώτον, η οικονομική κρίση. Το δεύτερον, η αλλαγή στην ηθική συμπεριφορά που επήλθε τις τελευταίες δεκαετίες. Το τρίτον, οι αρνητικές εξελίξεις στην παιδεία και κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το φοιτικό κίνημα, με τους αγώνες του και τις καταλήψεις των σχολών και των τμήματων των πανεπιστημίων μας, να επιβάλλει το σύνθημα «Όχι εντατικοποίηση στην παιδεία», υποστηρίζοντας ότι αυτό θα προκαλέσει την αποστροφή του φοιτητή προς τη γνώση και προς τον χώρο του πανεπιστημίου. Και το τέταρτο, η καθιέρωση της προκλητικής τακτοποίησης των ημετέρων, σας το λέω και διαφορετικά των ημετέρων, των ψηφοφόρων ας πούμε, στην δημόσια διοίκηση, απαξιώνοντας προκλητικά τα προσόντα των υπολείπων υποψηφίων. Ήταν τότε η εποχή εκείνη, όπου το ήθος και οι αξίες είχαν γίνει μάλλον μειονέκτημα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, προκάλεσε μια σημαντική αλλαγή στον τόπο μας με την παιδεία να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μια παιδεία η οποία εξακολουθεί να πάσχει σοβαρά ακόμα και σήμερα. Μια παιδεία η οποία δεν δίδαξε αρχές και αξίες. Μια παιδεία η οποία παρήγαγε και παράγει πτυχία και όχι επιστήμονες. Και εύχομαι η κατάσταση αυτή γρήγορα να αλλάξει και να έρθει στον ορθό δρόμο, στον δρόμο της αληθινής μόρφωσης. Αποδέχομαι, αγαπητοί μου ακροατές, ότι όλα όσα υποστηρίζουν οι κοινωνιολόγοι διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στη γένεση αυτού του μίζονου κοινωνικού προβλήματος. Όμως, ο βασικός λόγος που οδηγηθήκαμε στην ηθική εξαθλίωση και την κοινωνική κατάπτωση είναι ότι δυστυχώς αποδειχθήκαμε πολύ μικροί μπροστά στη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό αποτελεί βασική διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Και όπως το παρελθόν και συγκεκριμένα στις 10 του Δεκέμβρη του 1893 ένας μεγάλος πολιτικός μας, ο τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Χαρίλα Τρικούπης, από του βήματο τη παλιάς βουλή, απευθυνόμενο προ του δανειστέ κατά τι διαπραγματεύσει που επίεζαν οι δανειστέ απροκάλυπτα τον οικονομικό έλεγχο τη Ελλάδο, ανέφερε ότι πρέπει να λαλήσουμε προ αυτού, επτοχεύσαμε δυστυχώ και εγώ συμπληρώνω ότι τα τελευταία χρόνια επτοχεύσαμε δυστυχώς και εις το πνεύμα και εις το ήθος και ειδού το αποτέλεσμα σήμερα. Στις αρχές του Νοέμβρη του 2019, πέρσι δηλαδή, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στον πανηγυρικό αρχιερατικό ασπερινό στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών, στο πεδίο του Άρεος, τόνισε από το επισκοπικού θρόνου ότι «Η εποχή μας έχει ανάγκη να είμαστε κοντά στο Θεό και να φροντίζουμε ένα ένας τον άλλον» και συμπλήρωσε ο προκαθήμενος της αλαδικής Εκκλησίας, ομιλώντας για την κρίση των τελευταίων ετών, όλα αυτά τα πέτρινα χρόνια που πέρασε ο ελληνικός λαός, ο εθελοντισμός ήταν αυτός που βοήθησε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, γιατί ο εθελοντισμός είναι αυτός που συντερεί όλα τα έργα της φιλανθρωπίας. Και αυτή η έννοια του εθελοντισμού είναι ανεπτυγμένη στην τοπική μας εκκλησία και έχει εκτιμηθεί και πολλοί συντοπίτες μας συνοδοιπορούν και ταυτίζονται με αυτήν την ιδέα του εθελοντισμού σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας. Φίλοι ακροατές του σταθμού μας, είναι γεγονός ότι η πατρίδα μας σήμερα βιώνει μια κρίση κυρίως πνευματική και ηθική, μια κρίση αξιών και ιδανικών, μια κρίση θεσμών, αλλά κυρίως μια κρίση ελπίδος και οραμάτων η πνευματική μας παρακμή αποτέλεσε και αποτελεί την κύρια αιτία για τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε ως λαός, ως έθνος, ως άτομα. Η απουσία του οράματος είναι δυστυχώς το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής Ελλάδος. Και κοντά σε όλα αυτά προστίθεται και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο εμφανίζει μη αναστρέψιμη την πορεία του και καθίσταται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδος και επιτρέψτε μου να τονίσω σε αυτό το σημείο και ιδιαίτερα στο νομό μας, στον Εύρο μας. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στα χωριά του Βόρειου Εύρου όπου ομολογείται συχνά το πένθυμο άκουσμα της καμπάνας το οποίο συνοδεύει ακόμα ένα συντοπίτη μας στο ουράνιο ταξίδι του. Αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει και η νέα γενιά η οποία αποτελεί το μέλλον της χώρας. Αν και η νέα γενιά είναι φιέστατη. Κανείς δεν το αμφιβάλλει αυτό. Εν τούτης, δείχνει ότι πλέει σε τρικυμισμένο πέλαγος δίχως πηξίδα, δίχως όραμα και ιδέες δείχνει σαν να έχει χάσει κάθε ίχνος ενδιαφέροντος για το μέλλον της δείχνει να παρουσιάζει μια διαφορία ή άρνηση και αποστροφή από τα κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά και άλλα δρόμενα. Καθημερινά παρατηρούμε δίπλα μας νέους κυρίως ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν την εντύπωση πως είναι κυριολεκτικά χαμένοι ή αυτό που συνηθίζουμε να λέμε όλοι μας, ζουν στον κόσμο τους. Και βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν εξάρτηση, παρουσιάζουν εθισμό στο διαδίκτυο ή στις καλούμενες έξυπνες συσκευές. Αυτά που ξενόγλωστα τα αποκαλούμε smartphones. Και αυτό είναι κάτι που και ο ίδιος διαπιστώνω καθημερινά περπατώντας τη λεωφόρο δημοκρατίας έξω από τις διάφορες καφετέρειες της πόλης μας όπου βλέπω νέους ανθρώπους να κάθονται γύρω από ένα μικρό τραπεζάκι να μην συνομιλούν αλλά ο καθένας να είναι απασχολημένος με το κινητό του τηλέφωνο δηλαδή να είναι απασχολημένος με ένα ιδιαίτερο κόσμο που ο ίδιος έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του. Παλιά οι άνθρωποι αφιέρωναν χρόνο σε συναντήσεις, σε συζητήσεις, σε προσωπική επικοινωνία. Άκουγαν, παρατηρούσαν, πρόσεχαν, έδιναν σημασία στις κινήσεις και στα λόγια του άλλου. Σήμερα δυστυχώς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κανείς δεν γνωρίζει κανέναν. Κανείς δεν προσέχει κανέναν κανείς δεν ακούει κανέναν. Έπαψαν πλέον οι άνθρωποι να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Ακούστε όμω και αυτό. Άρχισαν ακόμα και οι όρτιες ευχές να στέλνονται με αυτοκόλλητα, με εικόνες, με χεράκια, με καρδούλες και σας ερωτώ όλους σας πώς είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος αν είμαι καλά ή όχι μέσα από αυτά τα σύμβολα στέλνει ένα αυτοκόλλητο με μια ευχή. Γνωρίζει αν εγώ που παίρνω αυτό το αυτοκόλλητο με την ευχή βρίσκομαι στο νοσοκομείο για κάποιο πρόβλημα υγείας μου. Αν εκείνη τη στιγμή που μου στέλνει την ευχή βρίσκουμε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, δυσπνοώ δηλαδή αναπνέω με δυσκολία και έχω μια μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπό μου και αναπνέω οξυγόνο για να κρατηθώ στη ζωή. Κι όμως αγαπητοί μου φίλοι ακροατές αυτό παρατηρείται στην εποχή μας. Αυτό παρατηρείται στα νέα άτομα. Αναμφίβολα η τεχνολογική πρόοδος η οποία σημειώθηκε στην εποχή μας άλλαξε την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και γενικότερα τη μορφή του κόσμου. Ωστόσο είναι βέβαιο πως πολλά από τα επιτεύγματα αυτής της πρόοδου είναι αρνητικά και βλάπτουν αντί να ωφελούν. Και έρχομαι σε ένα ακόμη σοβαρό γεγονός το οποίο κυριαρχεί στη σύγχρονη κοινωνία και το οποίο πιστέψτε με, μόνο φόβο προκαλεί. Και ποιο είναι αυτό, είναι η αποξένωση των παιδιών από την οικογένεια. Είναι το καλούμενο σύνδρομο γονικής αποξένωσης. Και αυτό βέβαια με την απόλυτη ευθύνη των γονιών τους. Ακούστε, η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε παιδιά μικρής ηλικίας από το δημοτικό σχολείο για να μην πω ακόμα και μικρότερης ηλικία, νηπιακής ηλικία. Και βέβαια αυτό γίνεται πάντα υπό την καθοδήγηση των γονιών τους οι οποίοι δεν σας κρύβω και μάλιστα τα καμαρώνουν τα παιδιά τους και καυχόνται γι' αυτά σηματοδοτεί την ανακάλυψη ενός κόσμου ενός κόσμου ο οποίος ενδεχομένω να είναι και ηθικά ανεπίτρεπτος. Και όλα αυτά ήδη από πολύ νωρίς. Σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η απώλεια του ελέγχου από τους γονείς. Γιατί, ξέρετε, δορίζοντάς τους ένα τάμπλετ έτσι, στα χέρια του μικρού παιδιού η ζωή τους ενώ των γονιών της μάνας και του πατέρα γίνεται πιο, πιο ήσυχη, θα έλεγα πιο ανέμελη και δίχως ευθύνες. Έτσι όμως τι συμβαίνει. Από μικρή ηλικία τα παιδιά γνωρίζουν τα πάντα. Αυτός όμως ο κορεσμός και η υπερπλήρωση της γνώσεως των πάντων από μικρή ηλικία μεταμορφώνουν τον άνθρωπο αυτό διαχρονικά, μελλοντικά σε ένα απαθέσον τον βυθίζουν στη μοναξιά η οποία ως μία μαθηματική εξίσωση αυτή η μοναξιά τον οδηγεί με τη σειρά της στη δημιουργία πνευματικών και ψυχικών προβλημάτων με απρόβλεπτες συνέπειες, εννοώντας την οσυλία αυτών των ανθρώπων σε ψυχιατρικές κλινικές ή και πολλές φορές βλέπουμε, μάλλον σε ορισμένε περιπτώσεις μιλάμε πολλές φορές, βλέπουμε και αυτοκτονίες. Φίλοι ακροατές, μετά από όλα αυτά που ακούσατε, ελπίζω ότι πιστήκατε πλέον για την παρακμή που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας και τίθεται τα ερωτήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς ώστε να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς για να ενδυναμώσουμε το θεσμό της οικογένειας. Είναι βασικό, βασικό μας μέλημα να ενδυναμώσουμε το θεσμό της οικογένειας. Τι μπορεί να κάνουμε για να δημιουργήσουμε σωστές προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά μας, το μέλλον της Ελλάδας, να βιώσουν ένα καλύτερο κόσμο. Όλα αυτά, τα ερωτήματα, θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της προσέγγισης, αυτού του ενδιαφέροντος πραγματικά κοινωνικού προβλήματος και αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητοί μου ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελπίδα στα 96,1 έως την επόμενη ραδιοσυνάντησή μας. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο και δημιουργικό υπόλοιπο ημέρας και ως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να είστε όλοι καλά με υγεία, δύναμη και ελπίδα και πάντα με το ευλογημένο μας ράδιο ελπίδα ανοιχτό σε ακρόαση και έτοιμοι να δεχθούμε τα γεμάτο νοήματα σαλπίσματά του. Γεια σας και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Ραδιοφωνική Αυτοψία Μία ραδιοφωνική αναφορά στα θέματα που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία σε 15 λεπτά. Έρευνα και Αυτοψία με τον ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και άρχοντα ακτουάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γεώργιο Μπουγιούκα.